Ρε Ευάγγελε, πού εστιάζει η Μεγάλη Τρίτη? Όπως σας είπα και εχθές, κάθε μέρα έχει κάτι φόκους που κάνει. Στη Μεγάλη Τρίτη λοιπόν, της των 10 παρθένων παραβολής την ανάμνηση ποιούμεθα σήμερα, την οποία ελάλησε ο Ιησούς και μετά με άλλες παραβολές πολλές, ερχόμενος επί το πάθος. Είναι σχεδόν η τελευταία μέρα που διδάσκει. Διδάσκει δε ημάς η παραβολή αυτή, μήπως πέσουμε στο να κατορθώσουμε το μεγάλο έργο της παρθενίας και αμελήσουμε τον λοιπόν και μάλιστα της ελεημοσύνης, δις η λαμπάς της παρθενίας φεδρύνεται. Άμα θέλεις την παρθενία σου να είναι χαρούμενη, χαρούμενη η παρθενία, η λαμπάδα της παρθενίας σου να είναι χαρούμενη, μόνο με το έλεος και την αγάπη θα είναι χαρούμενη η ζωή σου η παρθενική. Παρθενία στήρα χωρίς αγάπη, θα χτυπάς και δεν θα ανοίξει. Μπορεί και να ανοίξει, αλλά πάντως θα έχεις κάνει λάδι. Θα σου τελειώσει το λάδι. Δεν φτάνει. Θα φτάσεις σε ένα σημείο και θα πεις, τι κάνω εγώ εδώ? Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό. Έτι δε είναι το τέλος της ζωής ημών αγνοούντες. Ακόμα λέει, μας λέει και κάτι άλλο. Επειδή δεν ξέρουμε πότε θα φύγουμε από τη ζωή, υπάρχουμε πάσαν ώραν έτοιμοι προς αυτό. Να είμαστε πάσα ώρα έτοιμοι σε αυτό. Ξέρετε, λένε μερικοί η Δευτέρα Παρουσία. Ποια Δευτέρα Παρουσία? Η Δευτέρα Παρουσία, άμα πάθω εγώ να κοπεί τώρα που σου μιλάω, ήρθε. Γι' αυτό η μεγαλύτερη η Δευτέρα Παρουσία, ξέρεις πότε είναι στους χριστιανούς? Έχει τελειώσει. Την ώρα που εξομολογούνται. Όταν είναι η εξομολόγηση, έχει τελειώσει η Δευτέρα Παρουσία. Εάν έχεις εξομολογηθεί με ταπείνωση, συστολή και πνευματικά, έγινε η κρίση για σένα. Τέλειωσε. Σου λέει πέντε. Τελείωσε. Βλέπετε τι λέει. Άρα αυτό, να είστε έτοιμοι. Ως εφρόνιμοι παρθένε προς τη του νυμφίου απάντηση. Γι' αυτό λέει. Ιδού ο νυμφίος έρχεται. Συνδέει. Εν το μέσο της νυχτός. Μήποτε ευνηδίως ερθόντος αυτού και κλεισίσει στη θύρα του ουρανίου νυμφώνος, ακούσομεν και εμείς ως εμορέ την φρικτήν εκείνη απόφαση, αμήν λέγω ημίν ουκ είδα ημάς. Εδώ αυτή η λέξη απόφαση που γράφεται διασκεδάζεται μέσα στις ακολουθίες. Είναι αναιρέσιμη. Πάντα ο Χριστός τις παραβολές τις αφήνει ουχή βεβαίας ότι τελειώσαν έτσι. Τα αφήνει. Σου λέει, μπορεί να γίνει κάτι. Σας είπα για αυτή την ωραία ζωγραφία όπου έρχονται οι καημένες με λαμπάδες ανωμένες. Πήγαν και αγοράσανε μέσα τη νύχτα και ήρθαν και χτυπάνε την πόρτα. Άνοιξε, άνοιξε, γιατί δεν ανοίγεις. Φαντάσου το τραγούδι που θα λέγανε στο Χριστό. Και η εικόνα αυτή, ξέρεις τι έχει? Έχει το Χριστό που τις ευλογεί από μέσα από την πόρτα. Αυτές που είναι απ' έξω. Μάλιστα. Άμα δείτε την εικόνα, αυτή την πατερική εικόνα της ζωγραφίας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός της ευλογεί μέσα από την πόρτα. Ενώ είναι κλειστή η πόρτα. Τι σημαίνει αυτό, ξέρεις? Αφήνει κάτι. Η Εκκλησία μα είναι τόσο ωραία αυτά τα πράγματα. Δεν τα προσέχουμε καθόλου. Και μπορεί να πει, δεν ξέρω, αυτή η εικόνα είναι ότι ο Χριστός της ευλογεί και της αφήνει κάτι. Είναι αυτές μέσα οι άλλες και τις αφήνει μέσα. Τις αφήνει κάτι, τις ευλογεί. Είναι πολύ ωραίο. Θα σας το δείξω μετά ιδιαίτερως. Υπάρχει ελπίδα. Εννοείται. Για πάντα. Γι' αυτό και το αφήνει ανοιχτό. Όλα είναι ανοιχτά. Όλα παίζονται στο εκατοστό του δευτερολέπτου και αποδεικνύεται όταν με το ληστεί. Με το ληστεί αποδεικνύεται. Ο ληστείς την είπε, μια ηστεία μου κύριε αντιβασιλείας. Παρά πέντε, παρά τρία, παρά ένα, δεν ξέρω πώς. Πάμε. Αυτό είναι για την Αγία και Μεγάλη Τρίτη. Έτσι τόσο αυτό, και γι' αυτό λέει την ώρα ψυχή του τέλους εννοήσασα. Να σκεφτείς, ψυχούλα μου, την ώρα που θα φύγεις και να δηλιάσεις την εκοπή της σήκης. Να δηλιάσεις γιατί κόπηκε η σήκη. Το δοθένσι τάλαντον, γιατί είναι και το 10 τάλαντα που τους έδωσε του καθενός, να ξέρετε. Διαβάζετε και αυτό το Ευαγγέλιο. Φιλοπόνος έργασε ταλέπορε, να το δουλέψεις.
με πόνο αυτό το τάλαντο που σου δώσε, ένα τάλαντο, πάρ' δούλεψέ το. Γρηγορούσα ψυχή και κράζουσα, μη μείνω με λέξα του νυμφώνους Χριστού. Πού να το κράζεις, στο γείτονά σου. Ρε, στην εκκλησία. Ελάτε όλοι, μη μείνω με λέξα του νυμφώνους Χριστού. Αυτή είναι η μεγάλη τρίτη περιληπτικά μέσα από το ρολόγιο. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Η δε ημέρα είναι 20 Μαρτίου. Σύμφωνα εκείνη την ημέρα, η χθεσινή ήταν 19, είναι 20 Μαρτίου. Αυτός είναι ο όρθρος που τον κάνουμε μεγάλη τρίτη το βράδυ, τη μεγάλη Δευτέρα το βράδυ, αλλά είναι για τη μεγάλη τρίτη το πρωί.